στον δεύτερο και από το τέταρτο πέσαν οι σοβάδες στον τρίτο και τα παρέσυρα όλα κάτω. Αφού δεν περνάει κανένας άνθρωπος, πάλι καλά να λες. Σοβάδες, τμήματα μπετών, ακόμη και κάγκελα έπεσαν από μπαλκόνια στο κέντρο της Πάτρας, λίγες ώρες μετά την ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε και την Αχαΐα. Έπεσε και άλλα κομμάτια της Αράτσας, κάτω. Θα πέσει και το υπόλοιπο, δίπλα. Στην οδό Αράτου προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Ένα όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ ο δρόμος γέμισε μπάζα. Έπεσε ο σοβάς του τέταρτου και παρέσυρε μαζί την κουπαστή τα κάγκελα και λίγο από το σοβά του τρίτου. Τα οποία είναι εδώ πέρα όπως βλέπετε, ευτυχώς δεν ήταν κανένας από κάτω. Και μετά από 5 λεπτά ξανά έπεσε ένας ακόμα σοβάς από τον τέταρτο όροφο. Και τώρα περιμένουμε να μην γίνει τίποτα άλλο. Έχει βάλει εδώ ο κύριος ταινία και προσέχουμε να μην γίνει τίποτα άλλο. Τώρα να μην περνάει ο κόσμος, σου λέμε. Αυτό δει, είναι πολύ παλιά η πολυκατοικία και με λίγη βροχή που έριξε, πόντισε και έπεφτε την υγρασία. Σύμφωνα με τους κατοίκους της πολυκατοικίας, ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη μετά τη χθεσινή δυνατή νεροποντή, καθώς το εν λόγω κτίριο είχε προβλήματα εδώ και καιρό. Βούσκωσε, αναμενόμενο ήταν ότι θα γινόταν αυτό. Mm-hmm. Είχε μαζέψει νερό, κρατάει κιόλας, οπότε φούσκωσε και έπεσε. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ιδιοκτήτης, έχει ζητηθεί σχετική άδεια προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο κτίριο, όμως καθυστερούν οι αρμόδιες αρχές. Πότε. Η άδεια από το προοδομικό, πότε δημαρχιακά, πότε η αστυνομία έρχεται εδώ και λέει ότι κάτι του λέμε, άδεια θέλουμε. Λοιπόν, όταν συνεδρίασε η αρχιτεκτόνων που λέμε να πάρει άδεια. Λοιπόν, κάτι νομοποίηση κατά αυτά που βλέπουμε όλα αυτά, να πούμε και μας και στέλνουμε. Το πεζοδρόμιο στη συμβολή της οδού Καραϊσκάκη και Αράτου αποκλείστηκε καθώς το σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής και δικυκλιστής της αστυνομίας έκοψε την κυκλοφορία. Οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι αφού από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για χειρότερα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν αν δεν συντηρηθεί άμεσα το συγκεκριμένο κτίριο.